σήμερα, να βρίσκομαι στην Αργολίδα σήμερα, η οποία έχει πολλούς συμβολισμούς για την Ελλάδα, τον Έθνος, ειδικά αυτή την περίοδο, τον μήνα Μάρτιο, και ιδιαίτερα για τα ευρωπαϊκά θέματα. Και θεωρώ εξαιρετική ευκαιρία ότι έχω την ευκαιρία και εγώ σε αυτή την εκδήλωση, στην οποία έχω κληθεί να είμαι ομιλητής, να γίνεται στον Ναύπλιο. Εδώ είναι η βάση της ελεύθερης Ελλάδος, εδώ έχουν πολλά και σημαντικά γεγονότα της Ελλάδος και ταυτίζονται εν πολλής και με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Βέβαια, εδώ είμαστε γραφεία της Συνόδητα, εγώ είπα να τα πούμε στην σημερινή εκδήλωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δείξουμε τη συσπήρωση, την αγάπη των στελεχών της παράταξης για το κοινό όραμα. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ με πολλούς και εκλεκτούς στελέχη του ψηφοδελτίου μας, τον αγαπητό μου φίλο του Γιάννη, την Πρόεδρο και όλους εσάς, την Περιφερειάρχη. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι στην Ελλάδα και βρισκόμαστε στο αποδρόμι κρίσιμων εξελίξεων, οφείλουμε να διαβάσουμε σωστά την ιστορία. Γιατί αν δεν διαβάσουμε σωστά, είμαστε καταδικασμένοι να κλείσουμε σκληροτήρη τη μορφή. Και εμείς ως παράταξη, είμαστε μια παράταξη που στην ιερά των αξιών μας έχουμε πάντα την Ελλάδα, την πατρίδα, το έθνος, θέλουμε να ενεργοποιήσουμε, να στρατευτούμε με όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, γιατί τα προβλήματα μας έχουν ξεπεράσει. Έχουν ξεπεράσει και κόμματα και χρώματα και κομματικές σημαίες και κομματικές ταμπέλες. Και θέλουμε μια ευρύτερη συσπήρωση και συνεργασία, αύριο που θα είμαστε κυβέρνηση, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να δείξουμε την επιμέλεια του καλού και συνετού οικογενειάρχη. Αυτό που κάνουμε σπίτι μας πρέπει να κάνουμε στην πατρίδα μας. Αλλά αυτά γίνονται όταν υπάρχει ηγεσία στον τόπο και όταν υπάρχει κοινωνία σε ακμή. Ηγεσία διαθέτουμε στη Νέα Δημοκρατία και είμαστε συσπηρωμένοι και ενωμένοι σαν μια βουνιά, γιατί ο κόσμος έχει αναποθέσει τις ελπίδες της στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το βλέπουμε γυρίζοντας όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, πολύ καιρό πολλοί από εμάς ασχολούνται με την παράταξη και ξέρουμε πότε είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες και πότε ο κόσμος μας αγκαλιάζει. Αυτό που βλέπω σήμερα, έχω να το δω από το 1990 που ήταν πάλι μια κρίσιμη εποχή, από το 2004 ο κόσμος κατάλαβε ότι για να βγούμε από αυτή τη μεγάλη κρίση με το μικρότερο δυνατό κόστος θα βαστεί και πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς είμαστε μια παράταξη που δεν έχουμε ιδεολειψίες. Είμαστε μια παράταξη που καλύπτει αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο πρώτο συνέδριο της Χαλκιδικής, από την παραδοσιακή δεξιά στη δημοκρατική αριστερά. Είμαστε ένα κόμμα πατριωτικό, φιλελεύθερο, κοινωνικό, με κοινωνικές ευαισθησίες και έτσι βλέπουμε και την πολιτική σήμερα. Όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν φτάνουμε μόνο εμείς. Πολλοί κόσμος θα μας ψηφίσει και θα μας δώσει και πλειοψηφία. Θέλουμε όμως και την ανοχή και των άλλων. Διότι οι αλλαγές δεν περιμένουν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πηγαίνει μίζερα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και στις ερχόμενες γενιές αυτό που μας εξασφάλισαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή δημοκρατία, ευημερία και ασφάλεια. Και σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανασφάλεια της χώρας μας. Τώρα, επειδή είμαστε πολύ πιεσμένοι και ως άτομα και ως οικογένειες και ως περιοχές, θέλω λίγο να παρηγορηθούμε και σας λέω ότι έρχομαι από ένα ταξίδι πριν 1,5 μήνα από την Κούβα και έκανα το σταυρό μου όταν πάτησα την Ευρώπη, είπα δόξα σε ο Θεός που τα παιδιά μου και εμείς ζούμε ακόμα και έστω και στην Ελλάδα της κρίσης. Διότι όσο και να πιεζόμαστε σήμερα, εμείς είμαστε ακόμα ανάμεσα στα 32 πιο αντιμένα έθνη του κόσμου. Μπορεί να είμαστε 25η θέση, 26η, μπορεί να έχουμε υποχωρήσει, αλλά ακόμα ανήκουμε σε αυτά, στα πιο αντιμένα κράτη του κόσμου. Είμαστε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, που όσο και να μας φτάνουν οι χείρα βοηθείας οι οποία μας τείνουν, έχουμε ένα δίχτυ προστασίας. Έρχομαι από παρατήρηση στις εκλογές στο Αζερμπαϊτζάν και στη Γεωργία.
que é έλεγας συμπολίτες μας ότι μερικά πράγματα στην Ελλάδα θεωρούμε δεδομένα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Τι θεωρούμε δεδομένο στην Ελλάδα, θεωρούμε την ειρήνη και τη δημοκρατία. Αυτά δεν είναι δεδομένα σε όλο τον κόσμο. Αν δει κανείς τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, θα δει τι έγινε στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν πολλούς ανθρώπους σε κατάσταση απόγνωσης να έρχονται εδώ, να δούμε χώρες από τα βόρειά μας σύνορα να αντιμετωπίζονται τα ίδια. Τώρα βλέπουμε τρεις χώρες κατεστραμμένες. Άνθρωποι δεν έχουν τίποτα θάλασσα, παίρνουν τα παιδιά τους και παίρνουν μέσα στη θάλασσα γιατί πίσω έχουν φωτιά. Και αυτά τα αγαθά που έχουμε πρέπει να τα εκτιμήσουμε, να χτίσουμε πάνω σε αυτά και να πάμε παραπέρα. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία. Λέω σε πολλές φορές, όταν πήραν κυρίως τις καλύτερες ιδέες, και τα περισσότερα θέματα κανείς τα βγάζει όταν μιλάει στα καφενεία. Γιατί σου δίνουν το ερέθημα, τον βαλμό της κοινωνίας, τον προβληματισμό της στιγμής. Σου λέω, ξέρεις ποια είναι η διαφορά στην Ελλάδα του σήμερα και σε μια χώρα που θέλει να ακμάσει. Στην Ελλάδα όταν πας κάπου σου λένε τι θα μου δώσεις. Οι λαοί που ακμάζουν σου λένε που θα το βρεις. Και ο Θεός πρέπει να είναι ένας. Ο πολίτης και η εξυπηρέτησή του. Αυτό που λέμε εμείς πάντα δεν γίνεται είναι τι δεν έκανα καλά, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Αυτό πρέπει να είναι στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να είναι στα νοσοκομεία, πρέπει να είναι στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό είναι κάτι καινούριο που πρέπει να κάνουμε. Και ό,τι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, πρέπει να το ανατρέψουμε. Και γι' αυτό εδώ. Όταν είχατε τον γραμματέα του κόμματος, θα είχαμε επιλέξει και πάλι τον Άκυλο. Κάναμε μια ημερίδα στο βουλευτήριο και εκεί περάσαμε μια πολύ πρωτοποριακή πρόταση, η οποία είναι παρακαταθήκη στην παράταξη, ότι σε περιόδους κρίσεων πρέπει να αλλάζουμε τις δομές. Δεν τις διαχειριζόμαστε. Εκεί περάσαμε μια απόφαση, η οποία μπορεί να μας είναι χρήσιμη, όμοι γέννητο να μας είναι χρήσιμη στο μέλλον, το πέρασμα από την τρίτη στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία. Και δεν μπορούσα να βρούμε πιο κατάλληλο τόπο από τον Άπλιο, το βουλευτήριο, να πούμε κάτι ριζοσπαστικό, κοινοβουλευτικά επαναστατικό, αλλά δημοκρατικό. Και εμείς, επειδή και στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα, χρειαζόμαστε και ηγεσία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε και απόφαση. Και σε αυτή τη συστράτευση των ηλιών δυνάμεων, καλούμε όλα τα στελέχη εδώ της Αργολίδας, όλα τα κλειστά στελέχη που συμμετέχουν σήμερα στην Όλη. Θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια κοινή να βγάλουμε τη χώρα μας το μικρότερο δυνατό πόσο από αυτή την κρίση και να είμαστε κι εμείς υπερήφανοι αργότερα που θα βλέπουμε την κρίση από μακριά. Ότι ήταν μια περίοδος δύσκολη, η οποία έφυγε με το μικρότερο κόστος και ότι τα παιδιά μας και αυτοί που θα έρθουν μετά από εμάς θα ζήσουν με τις συνθήκες της ασφάλειας και της προόδου που ζήσαμε κι εμείς τα χρόνια που ακολούθησαν. Χρειάζονται πάντα εμπνευσμένοι άνθρωποι. Αυτοί οι εμπνευσμένοι άνθρωποι δημιούργησαν και την Ευρώπη για στιγμή το θέμα μας πάνω στις εκατόπλες των νεκρών και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν την εποχή του Μεσοπολέμου και στην οικονομία και στην άνοδο ακραίων καταστάσεων και στα άλλα ταυτόματα της Ευρώπης. Και εμείς πρέπει να δούμε δημιουργικά τη ζωή μας μπροστά και όσοι μπορούν να συνδράμουν στην κατεύθυνση. Να τους έχουμε κοντά μας. Δεν τους θέλουμε όλους στη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε και μερικούς στην απέναντι μεριά για να έχουμε σοβαρούς ανθρώπους να συνεχίσουμε. Αλλά όχι πολλούς, μερικούς λίγους ενδεικτικά.